Βγαίνω στον δρόμο, πάω άρον-άρον και τι να δω ρε παιχταράδες μου, τι να δω ρε. Να με λυπηθεί ο Θεός, αντικρίζω αυτό το πράγμα. Το μπουμπούκι μου πώς μου το κατάντησε. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να τσακωθείς με ένα φίλο σου είναι να του δανείσεις κάτι παιδάκια μου καλά. Γι' αυτό γρήγορα δες μου το intro, κάνε μου το like σου, κάνε μου και την εγγραφή σου για να στηρίξεις όλο αυτό το πράγμα να πάμε λίγο παρακάτω και τα λέμε σε περίπου 15 δευτερολεπτάκια. Μουα μουα, φιλάκια πολλά, δώσ' το! Κάποια χρονάκια πριν παιχταράδες μου, περίπου το 2019 χοντρικά, είχα ένα φιλαράκι και λέω είχα γιατί δεν έχω πια. Πού το παλικαράκι αυτό είχε ένα χούι ρε παιδιά, είχε ένα χούι να μου πεις όλοι μας έχουμε χούια. Το δικό του το χούι βέβαια ήταν λίγο ζημιάρικο, ήταν λίγο απαιτητικό, ήταν λίγο πιο ακριβό παραπάνω. Τι χούι είχε, ήταν λιγάκι τζαμπατζής, λιγάκι τώρα. Έφτασα στο σημείο με έναν άνθρωπο που ξεκίνησε η σχέση μας με μία τράκα ενός τσιγάρου να καταλήξει σε μια φιλία. Τραπώς και γιατί και σου πάμε, πες ίσως άλλη φορά. Δεν είναι η ώρα τώρα, παιδάκια μου καλά. Μην ενθουσιάζεστε. Θα τα παίρνουμε όλα σιγά σιγά. Με λέμε τώρα σε ένα βίντεο 17.000 ιστορίες. Όπα ρε παιχτάραδες μου, είπαμε λίγο κάλμα, έχετε τρελαμένοι όλοι. Έχοντας περάσει του Χριστού τα πάθη με αυτό το άτομο που η γνωριμία μας διήρκησε κανένα 2 χρόνια κτλ κτλ, μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια υπήρχαν κάποια καμπανάκια τα οποία εγώ έξυπνος παιχτάραδες μου δεν έβλεπα ρε παιδιά, δεν έβλεπα, ήμουν στραβός ο άνθρωπος, δεν έβλεπα μπροστά μου γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις. Γεγονότα τώρα παιχταράδες μου τα οποία μιλάμε τη γεγονότα ρε παιδιά, δαγκώματα, αλλά από την καλή σου την καρδιά. Κατάλαβες τώρα, από την καλή σου την καρδιά. Σε κάποιες κατάστασεις θέλω τυφλής ρε φίλε. Δεν βλέπεις καθαρά, τα δικαιολογείς όλα ξέρω εγώ. Τα έχουμε δει και από άλλες φορές αυτά τα πράγματα. Όχι, είναι καλό το παιδί και είναι και καλοπροαίρετο και έχει κάποια στενέματα και δυσκολίες και τα αρχεία του καράμπελα. Ο τύπος ξέρω εγώ μου στήξει 300 ευρώ το μήνα. Φιλαράκι, δεν έχω τσιγάρα, δεν έχω τόνα, δεν έχω τάλο. Δώσε μου ένα δεκάρικο να βάλω βενζίνη στο παπί. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί μου έχει τύχει αυτό, μου έχει τύχει εκείνο. Από ό,τι καταλάβατε, υπήρχε αυτή η σχέση αιμοδοσίας με αυτό το παλικάρι. Εγώ κατά τη διάρκεια τη ζωή μου είχα διάφορα μηχανάκια. Σκουτεράκια, παπιά, είχα μπλέξει λίγο και με τις μηχανές, τα έχουμε πει σε άλλα βίντεο, αλλά κυρίως πιο μικρού κυβισμού ρε παιδιά, μηχανά για να κάνω τη δουλειά μου γύρω γύρω τώρα, κατάλαβες. Και εκείνη την εποχή είχα ένα πενιντάρακι, ένα Piaggio Jeep. Ξέρεις τώρα να το γνήσιο, το παλιό, το αντρικό, το ζιπ, το τετράγωνο ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα παιχτάρα μου, εντάξει το μηχανάκι δεν έκανε. Τώρα το είχα πάρει τότε το 19, πες να το είχα πάρει 3-4 εκατοστάρικα. Δεν ήταν και σε καλή κατάσταση. Το είχα ρε παιδί μου να βγει να πάω για τσιγάρα. Τι να πηγαίνω με τα πόδια, όπως πάρει τώρα με τα πατίνια. Εγώ για αυτό το λόγο είχα πάρει το ζιπ. Μιλάμε για τρελά πράγματα τώρα παιχτάραδες μου, 10 ευρώ βενζίνη το μήνα. Πώς κολλάει τώρα ρε παιχτάραδες μου το ζιπάκι με το φίλο μου το τζαμπατζί. Περίμενε να σου πω. Φύγεις, έχει ζουμί μπροστά. Παιχτάρα μου, κάνε like, το κουμπάκι, μην το μου το ξεχνάς. Όταν εγώ έκανα διάφορες δουλίτσες με αυτό το παλικάρι, κάποια θεληματάκια, έλα σε παρακαλώ από το σπίτι και όταν έρθεις φέρε μου και λίγες μπύρες, τα ξέρεις αυτά, πάρε μου τσιγάρα και θα στα δώσω τα 5 ευρώ μετά, φέρε και ένα παγωτό γιατί έχω κάτι υπογλυκαιμίες και θα τα βρούμε αύριο, αυτά ξέρεις, κατάλαβες τώρα, τα ποτέ. Που στο λέει ο άλλος και από μέσα σου λες θα πάρω τίποτα ποτέ, θα πάρω τα ίδια μου αντί για 5 ευρώ. Λοιπόν, κάπως έτσι παιχταράδες μου, το παλικάρι αυτό παιχταράδες μου είχε ένα παλιό σκούτερ, δεν το θυμάμαι τώρα. Πώς το λένε ρε παιχταράδες μου, ένα Yamaha με δύο στρογγυλά φώτα μπροστά, το Fly, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, όσοι ξέρετε το Fly πρέπει να είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι Piaggio, αν είναι Yamaha, τώρα διορθώστε μάμα λέω μαλακίες. Και τυχαίνει και του κρεμάει το μηχανάκι, παιχταράδες μου, του κολλάει το μηχανάκι. Και τι κάνει το παλικάρι, με πιάνει μία μέρα που με βρίσκει στις καλές μου και ξεκινάει να μου κάνει μία ανοίξη. Και άκουσε να σου πω, ρε φιλαράκι, και έχω εξαθλειωθεί τελείως και δεν έχω μηχανάκι. Και πώς θα πάω, όχι στη δουλειά, πώς θα πάω. Το παλικάρι μάντεψε, ψηλό ήταν άνεργος. Μία μέρα πήγαινε για αλιές, μία μέρα πήγαινε για τρίγο στα μελίσια, την άλλη μέρα πήγαινε για τρίγο στα σταφύλια, την άλλη μέρα κόλλα και πλακάκια. Αλλά πήγαινε και τον καφέ του, πήγαινε τη βόλτα του ρε παιδιά. Ήθελε το παλικάρι να κινείται με κάποιο τρόπο.
και μου τσαμπουνάει ο παιχταράς μου ο καλός, μου τσαμπουνάει ότι θέλει δανεικό το μηχανάκι, παιχταράδες μου, ναι! Θέλει να του δανείσω για μερικές μόνο μερούλες το μηχανάκι. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, παιχταράδες μου, τα δανεικά είναι μία πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Είναι γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Ζεις στην αβεβαιότητα. Τέλος, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει τίποτα. Λίγες μερούλες, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, για λίγο καιρό, μέχρι να συνέλθω, μέχρι να ισχύσω, δεν υπάρχουν αυτά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα παυσίπονο στο άγχος σου, παιδάκια μου, καλά. Γιατί σου λέει ο άλλος για μερικές μερούλες, ωραία, το 50 το πάρεις σε 10 μέρες. Έχεις φτιάξει ένα υποθετικό σενάριο στο μυαλό σου. Λες, εντάξει, και 10 να είναι και 15 να μην είναι πάλι καλά. Έλα μου ντε που δεν ξέρεις ότι θα πάρεις από τα 3 το μακρύτερο. Κατάλαβε, σου λέει ο άλλος, δάνεισέ μου το CD το καινούριο που πήρες, που αγοράζαμε τότε CD του Γονίδη. 10 μερούλες να τα ακούσω. Από το 2015 και έχουμε 24. 9 χρόνια μετά και ακόμα ψάχνω το CD μου, το επιστρέφει. Χάθηκε, πήγε στο εξωτερικό σε κάτι Αυστρίες, Ελβετίες, ακόμα το ψάχνω. Δεν έχω το τηλέφωνο του, του στέλνω email, στείλε μου το CD του Γονίδη, είναι συλλεκτικό. Να επανέλθουμε στο μαναράκι, το παλικαράκι μας, εντάξει, στο παλικαράκο μας. Παιδάκια μου καλά. Με πιάνει στο φιλότιμο που μου κάνει επίκληση στο συνέστημα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, σούρτα φέρτα, και τι κάνω, ο βλάκας. Τι μαλακία κάνω, τι βλακία στον εγκέφαλο με πιάνει, του δανείζω το μηχανάκι, παιχταράδες μου, με την ασφαλεία μου, με την άδεια κυκλοφορία στο όνομά μου, με όλα στο όνομά μου, με τα ακταίω του όλα, πένα το μηχανάκι. Του δανείζω το μηχανάκι με προοπτική για κάμια δεκαριά μερούλες μέχρι να αποκατασταθεί βλάβη στο δικό του ποτέ, ούτε κατά διάνοια, έτσι το θεωρούσα δεδομένο. Αυτούς παιχταράδες μου κύριος ρε με το μηχανάκι το δικό μου, να βγαίνει από το σπίτι του, τα μπανάκια του, τους καφέδες του, όλα καλά, κύριος. Και εμένα να μου βγαίνει πανάκια να ψάχνω πάρκινγκ ρε παιδιά. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Περνάει ο καιρός, φτάνουμε το μήνα, παιχταράδες μου. Στο μήνα πάνω, λέω, κοίταξε να δεις τώρα τι θα κάνουμε, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε, άμα το χαρίσω, το κάνω δωρεά, πάρω καινούριο. Δεν πήγαινε άλλο αυτή τη δουλειά. Τον παίρνω τηλέφωνο, βρισκόμαστε, δεν θυμάμαι τι έγινε τέλος πάντων. Βρισκόμαστε με τον παλικάρα και του λέω, κοίταξε να δεις, αγόρι να μου, του λέω, δεν πάει αυτή η κατάσταση. Πρέπει, κάνε κάτι. Δεν μπορώ, με κάψες, με ζεμάτισες. Θέλω το μηχανάκι, τέλος. Κάνωνισε την πορεία σου, σου δίνω 2-3 μέρες προθεσμία. Τέλος. Μέχρι να σου κάνω έξωση. Παιχταράδες μου, εκείνο το διήμερο, τριήμερο που του είχα δώσει το deadline, με παίρνει ένα ωραίο βράδυ τηλέφωνο και μου λέει, να σου πω, μου λέει, κατέβα λίγο κάτω από το σπίτι σου, εκεί πέρα 100 μέτρα πιο μπροστά, υπάρχει πρόβλημα, κάτι έχει γίνει με το μηχανάκι. Με το που μου λέει, παιχταράδες μου, ότι έχει πρόβλημα, με πιάνει κρίση ρε, με πιάνει κρύος υδρότας ρε, παθαίνω κρίση παράνοιας, ξεκινάω να βλέπω κύκλους, λέω, τι έπαθα, τι μου έκανε στα καλά καθούμενα. Δεν έχω προβλήματα και μου δημιουργείτε μπελάδες. Αφήστε με ήσυχο, τι θέλετε από τη ζωή μου. Του έλεγα για να μην χάσω προφανώς μέχρι να φτάσω σε 5 λεπτά 10 χρόνια από τη ζωή μου. Τον επιλάτευα, τι έγινε ρε Μίτσο, πες μου αυτό. Και εδώ είναι το γέλιο ρε, έχετε δει με το χταπόδια το βίντεο ρε παιχταράδες μου που λέει λίγο αληθή θέλει. Κάπως έτσι την πάτησα, παιδάκια μου καλά. Μου λέει, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι λίγο αυτό, μου πετάχτηκε μια γάτα. Είχε λάδια ο δρόμος, κάτι τέτοιο, μια τέτοια. Και ανά λέει και μου δίπλωσε λίγο το μπροστά το τιμόνι και έφυγα λίγο φέτα. Κασέρι μορταδέλα, μην αγχώνεσαι δεν είναι κάτι. Αυτό το μην αγχώνεσαι δεν είναι κάτι είναι αυτό που πρέπει να σε αγχώνει. Έλα δεν είναι τίποτα, μια γρατζουνιά, έλα μαμά, μπαμπά. Λίγο αληθή θέλει, λίγο γρατζουνί σαν τον καθρέφτη, λίγο έξι σαν τον προφυλακτήρα, του έχουνε τα πρέκια. Κατεβαίνω τα σκαλιά του σπιτιού μου, παιχταράδες μου, 4-4 ρε, σαν τον εξορκιστή τα κατέβαινα. Βγαίνω στον δρόμο, πάω άρον-άρον και τι να δω ρε παιχταράδες μου, τι να δω ρε. Να με λυπηθεί ο Θεός, αντικρίζω αυτό το πράγμα. Κοίτα χάλι μαύρο, το μπουμπούκι μου πώς μου το κατάτησε. Τι μου έκανε, δεν το πιστεύω Παναγία μου, μας το κλείσε το σπίτι. Με το που το βλέπω, παιχταράδες μου, δεν μου ερχόταν ούτε όρεξη να τον εδείρω, να τον κοπανίσω. Ήμουν είχα σαστήσει, ρε, είχα παγώσει. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που μου πέρνανε και από το μυαλό ήταν ότι θα μπορούσα να έχω πάει φυλακή.
Να είχε σκοτωθεί το παλικάρι με το δικό μου μηχανάκι, να είχε παρισβάρει να κανέναν άνθρωπο. Τι έγινε, να πήρε κανένα παιδί μπροστά, κανένα γέρο. Και να εξαφανιστεί, να μου πει δεν τον ξέρω ποιος είναι, πάρτε τον, και να με τρέχουν εμένα με χειροπέδες μέσα στα περιπολικά. Τέτοια πραγματάκια το μυαλό μου πήγαινε εκεί. Παιχταράδες μου, πρώτη προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή ήτανε να μην ξαναδώ στα μάτια μου το παλικάρι αυτό. Να χαθεί από μπροστά μου, να μην τον ξέρω. Δεύτερο, να πάρω το μηχανάκι να το πάω σε ασφαλές μέρος, να κάνω αυτοψία, να δω τι έχει γίνει. Και τρίτον, να περιμένω την αστυνομία όλο το βράδυ, μην έρθει σπίτι μου να με μαζέψει αυτόφορο. Έγινε η ζημιά, μας την έκανε τη ζημιά. Με την καλή μου την καρδιά ο παπάρας εγώ έδωσα τώρα με τι μυαλό ρε φίλε, μηχανάκι δηλαδή. Όταν είσαι μικρός ρε φίλε, όταν και μεταξύ, δεν ήμουν και 20 χρονών. Ήτανε σας είπα το 18, το 19, 6-7 χρόνια πριν. Είχα περάσει τα 30, δηλαδή τίποτα ρε, μυαλό κουκούτσι. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα πόσο μπορεί να είχα μπλέξει, έτσι. Δάνεισα μηχανάκι, όχι, μας το όνομά μου, δεν το χωνεύω ρε. Δεν το χωνεύω ρε, τι μαλακές έκανα, τι μαλακές έχω κάνει. Κράχτε με από κάτω, σταυρώστε με, μου αξίζει, ξεγυμνώστε με. Και ρίχτε μου θιάφι μετά να με φάνε τα κοράκια, ναι ρε παιδιά. Και να σας κάνω και ένα conclusion, παιχταράδες μου, τι έκανε το παλικάρι. Δεν χρειάζονταν να κάνει και τίποτα ιδιαίτερο ρε παιδιά. Δεν οδήγαγε κανένα μπούσα να πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα. Κάτι μαλακία έκανε, κλείδωσε κανένα φρένο, κανένα τιμόνι αυτό του δίπλωσε, ξέρω εγώ. Έπεσε κάτω, το έκανε μπουέλο το μηχανάκι. Αφού είχα βεβαιωθεί ότι δεν είχε στουκάρει με κανέναν, δεν είχε πάρει σβάρια κανέναν άνθρωπο, έκανα τις επόμενες μέρες την αυτοψία ρε. Πήγαινα πόρτα-πόρτα και χτύπαγα. Κοίταζα κάτω τους δρόμους, ξέρω εγώ, για τίποτα αίματα. Είχα πάρει black light και είχα περάσει το μηχανάκι, μπας και βρω τίποτα μυαλά πάνω. Ευτυχώς δεν έγινε τέτοιο πράγμα, παιδάκια μου καλά. Το μηχανάκι προφανώς άχρηστο μάτσο ρε, είχε ήμπουρδελο το μηχανάκι, τι να σώσεις. Πήγα σε ένα μάστρο, μου λέει αγόρι μου αυτό για να ξαναγίνει μηχανάκι θέλει μισό χιλιάρικο. Και εγώ το μηχανάκι το είχα αγοράσει 300 ευρώ που λέει ο λόγος, τι να φτιάξεις. Και να σας είμαι ειλικρινής παιχταράδες μου, μετά από αυτό το περιστατικό, τέλος, έκλεισα με κάθε μορφή δανεικού, παιδάκια μου καλά. Με λεφτά, με το ένα, με τ' άλλο, με αντικείμενα, με αυτοκίνητα, με οχήματα, δεν το συζητάμε. Πρόσεκη ρουλέτα, παιχταράδες μου, αλλά και από κάποια άλλα περιστατικά που μου έχουν τύχει στη ζωή μου, έχω βγάλει το συμπέρασμα που σας είπα στην αρχή. Αν θες να μαλώσεις με ένα φίλο σου, δάνεισέ του κάτι, τέλος. Είναι εγγυημένα πράγματα, ρε παιδιά. Θέλεις έναν φίλο που σου τη σπάει, ξέρω εγώ, η συμπεριφορά του δεν σ' αρέσει πια, δάνεισε του 200 ευρώ. Παιχταράδες μου, κοιτάξτε, για να είμαστε αντικειμενικοί παρόλα αυτά, okay, δεν λέω ρε παιδιά, σε όλους μπορεί να τύχει μια ανάγκη, εντάξει, να έχουμε ένα πρόβλημα. Να μας έρθει μια στιγμή που μας έχει πάει κανόντας. Τώρα, αν είμαστε φερέγγι, okay, το καταλαβαίνω, και να ζητήσεις και μόνο φιλαράκι σου, να συγγενή σου, να γονιό σου, δεν ξέρω, ένα παππού σου, μια γιαγιά σου, ένα θείο σου. Ένα αλφα ποσό, ξέρω εγώ, γιατί είσαι σε μια κατάσταση ανάγκης, να το δεχτώ. Και αν είσαι και φερέγγιος κτλ. Okay, εντάξει, συμβαίνει, ναι, το δέχομαι. Εγώ μιλάω, παιχταράδι μου, για τους τζαμπατζίδες, τους συστηματικούς. Τους ψιλικατζίδες που σε τρώνε εικοσάρικο, εικοσάρικο. Εκεί σε επιπυλάνε, δεν σου ζητάνε τα χιλιάρικα και τα διχίλιαρα και τα δεκαχίλιαρα και τα εκατοστά χιλιάρα. Άστα. Αυτά είναι άλλες υποθέσεις. Ξέρω εγώ, επένδυσε σε μένα 50 χιλιάρικα και θα στα γυρίσω πίσω πενταπλά. Αυτά τώρα, αυτά είναι άλλες πίστες. Εγώ σου λέω για δεκαρικάκι, δεκαρικάκι. Τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες βδέλες. Παιχταράδες μου, αυτά για σήμερα, ρε αλάνια μου. Και θα σου κάνω μια ξύγα. Επειδή δεν είμαστε τώρα καλοκαιριάτικα με 36 βαθμούς έξω. Μπαίνουμε στον Ιούλιο να κάθεσαι τώρα να τρως μισά ώρα και 25 λεπτά στο YouTube. Θα σε αφήσω κάπου εδώ να τρέξεις γρήγορα, γρήγορα για κάμια μπανάκι. Καμιά βολτούλα, τι κάνεις, δεν ξέρω, κανένα φαγητάκι, κανένα ποτάκι, όξο. Σας θέλω έξω, δεν σας θέλω μέσα στα μπουντρούμια με τα air condition. Όξο όλοι. Φαγητάρες, ποτάρες, βολτάρες, παγωτάρες, μπιτσομπαράρες, τέτοια πράγματα θέλω, παιχταράδες μου, να είμαστε απλά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, παιχτούρια μου, θα τα πούμε σε λίγες μερούλες. Κατά πάσα πιθανότητα, είδατε έτσι, μάλλον θα πάμε για ένα την εβδομάδα. Δύο παιχταράδες μου, είναι τα πράγματα ζωρισμένα. Αυτό που σας λέω κάθε φορά, παιχταράδες μου, θέλω να γίνει κανόνας. Να μου είστε καλά, να μην μου σπάτε τη ζαγαρένια σας. Μην πω καμιά κακιά κουβέντα. Μην πω τώρα τα αρχίδια σας και γίνω εριστικός και προπαίτης για κανέναν. Η ζαγαρένια σας είναι το πολύτιμότερο αγαθό που έχετε. Πρώτα θα είστε εσείς καλά και μετά όλοι οι άλλοι.
να μου περνάτε πάρα πολύ καλά, να μου κάνετε τις μπανάρες σας και όλα τα συναφή. Εμείς θα τα πούμε σε λίγες μερούλες, βίντεο ανεβαίνει, βίντεο βλέπεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Παιχταράδες μου, ερωτικός μετανάστης out. Φιλάκια πολλά, μουα μουα, για χαραντάν.